σας. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που επισκεφθήκατε τους φιλόξενους εδώ χώρους μας σε μια ακόμη παρουσίαση ενός ποιητή από τον τόπο μας. Στο Φιλοτεχνικό ξέρετε ότι δίνουμε το προβάδισμα σε καλλιτέχνες του τόπου μας και πόσο μάλλον στο Γιώργο τον Αναγνώστου, ο οποίος είναι παιδί του Φιλοτεχνικού, αφού οι γονείς του, ο Μίμης ο Αναγνώστου και η Άννα, είναι μέλη και φίλοι του Ομίλου από τις παλιές καλές εποχές ακόμα του Ομίλου, και ο Γιώργος γαλουχήθηκε μέσα στο χώρο της τέχνης, γι' αυτό και πάρα πολύ νωρίς, βέβαια και λόγω και του επαγγέλματος του πατέρα του, είχε την δυνατότητα να αναπτύξει τις καλλιτεχνικές του τάσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Δεν ξέρω πόσο σας είναι γνωστό ότι είναι εξαιρετικός φωτογράφος, με πολύ διεισδυτική ματιά οι φωτογραφίες που έχει τραβήξει και έχει ασχοληθεί πολύ με τη φωτογραφία. Είναι εξαιρετικός στις γραφικές τέχνες, μας έχει φιλοτεχνήσει εξαιρετικές αφίσες για τις εκδηλώσεις μας. Έχει πολύ γερή πένα και αρθρογραφεί με επιτυχία και τα άρθρα του κάνουν αίσθηση στον τοπικό τύπο που γράφει. Αλλά βέβαια, πάνω απ' όλα, είναι ποιητής. Ποιητής που, όπως ο ίδιος λέει, τώρα που είναι μεσήλικας, είναι δική του δήλωση αυτή, εγώ δεν το βλέπω αυτό έτσι, δηλώνει λοιπόν ότι τώρα σε ύστερο χρόνο αποφάσισε να εκδώσει τα έργα του. Εγώ θέλω να του πω ότι ποτέ δεν είναι αργά και ευτυχώς που αποφάσισε τώρα να τα εκδώσει και δεν έμειναν κλεισμένα σε κάποιο σιρτάρι. Καλησπέρα σας και από μένα. Πριν αρκετό καιρό, έχοντας ήδη αποδεχθεί την πρόταση του Γιώργου Αναγνώστου να συμπράξω μουσικά στη βραδιά αυτή, αναρωτιόμουν ποια μουσική θα ήταν η πιο ταιριαστή για να μας ταξιδέψει σήμερα με οδηγό την ποίησή του. Σε ανίποπτη στιγμή, καθώς συζητούσαμε για ποίηματα και αγαπημένες μουσικές, οι σκέψεις μας συναντήθηκαν όταν φτάσαμε στην Ισπανία. Ο Γιώργος που επιστρέφηκε ότι ο πρώτος ποιητικός του έρωτας ήταν ο μεγάλος Ισπανός ποιητής Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Μάλιστα, ο στίχος του «Amor de mis entrañas», «Αγάπη των σπλάχνων», έχει τη δικιά του θέση στην νέα ποιητική συλλογή του «Μέσα στα όμικρο του ονείρου». Εκείνη τη στιγμή λοιπόν και εγώ είχα βρει τη μουσική για σήμερα. Αποφάσισα να γυρίσουμε έναν αιώνα πίσω, γύρω στο 1900 με 1920, και να ακούσουμε τις μουσικές που άκουγε ο ίδιος ο Λόρκα. Ισπανικές μελωδίες από τρεις μεγάλους, πολύ αγαπημένους μου Ισπανούς συνθέτες, τον Ενρίκε Γρανάδος, τα περισσότερα έργα που θα ακούσετε είναι δικά του, τον γνωστότερο ίσως Ζακ Αλμπένι και τον Μανουέλ Ντε Φάγια, ο οποίος υπήρξε στενός φίλος καθώς και δάσκαλος μουσικής του Λόρκα. Σε μια νύστερη εφηβεία και
μπορέσει να αποκάμεις μέσα στην ηλικία ενός μεγεθυμένου συμβιβασμού. Πέρα από την νιώτη, να αναχαιτίζεις τα κέρινα προσωπία, τα οποία ρουφούσε συντονικά, σμιλεύοντας ερωτικά επιφωνήματα, ακροβατώντας επάνω στο κορμί του ερώμενου. Σπαρμένες λέξεις, υδάτινη κόμη, να πλέκουν το χαλί της λυσμοσύνης, φυλάρισκα, με μια αναφέλεια να σε κοιμίζει. Χτύπησε ένας μικρός, ροδαλός, γλυκός φυγμός και χύθηκε στα σωθικά σου, στην αγάπη των σπλάχνων σου. Σαν καταράκτης που αναστρέφεται όταν κανείς δεν βλέπει, να χύνεται πανόριος σαν οργασμός και να μην φτάνει ποτέ να σε ξεδιψάσει. Μαθημένος να διασχίζει τα αρσίλια, ανασένοντας μέσα από δύο μάτια αρρωστημένα. Ένθετος, σε δυο αγγείλες μέσα, να σκορπάς δεξιά και αριστερά τα σημεία της τήξης, ξεδιπλώνοντας σαν κορδέλα γιορτινή τον ποταμό που τέμνει διαγώνια τον θηρεό της απουσίας σου. Να ξεκινήσω και εγώ με την απόδοση ενός ποίηματος του απόψινού μας καλεσμένου. Έχει τίτλο «Λίγουσες εντός μου». Λέξεις με αποκομμένες λίγουσες αναρεκόνται εντός μου. Σαν από παλιά τετράδια να βλασταίνουν, να ζευγαρώνουν ανάμεσα στις τήξεις. Φθόγγοι πολύπου στη σιωπή να βυθίζονται, άδικα ορφανεμένοι στη συστολή τυλιγμένη. Λέξεις ανάπηρες επιβιωάζονται στη νιώτη στο φέγγισμα. Δυσανάγκω στα λάθη ξαπλώνουν σημάς του ήλιου την απουσία. Μέσα στα όμικρον του ονείρου να χορεύουν κεντώντας της αγάπης το υφαντό. Μόνες λέξεις να κλαίνε μακριά σου, κοντά σε μένα. Ο Γιώργος Αναγνώστου είναι πραγματικά ένας ερευνητής, ένας εραστής των λέξεων. Και βέβαια οι λέξεις είναι το πρώτο και απαραίτητο και αναγκαίο υλικό για να συνθέσει κανείς ένα κομμάτι του λόγου, είτε πεζό είτε έμετρο. Με τις λέξεις, τις οποίες επιλέγει μεθοδικά, υπομονετικά, με την θα έλεγα επιμέλεια ενός μυρμηγκιού, κάνει το έργο του, κάνει την ποίηση. Προχωράμε δηλαδή στο δεύτερο βήμα των λέξεων, που είναι το σύνολο που για τον συγκεκριμένο άνθρωπο είναι ένα ποιητικό έργο, η ποίηση. Και βέβαια, πίσω από την ποίηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά ερεθίζεται, νιώθει μια τρικυμία μέσω του και θέλει αυτή την τρικυμία να τη μορφοποιήσει, να της δώσει ένα άλλο συγκεκριμένο πρόσωπο, το ποιητικό πρόσωπο. Φυσικά, ο ποιητής, ο κάθε ποιητής, ο κάθε συγγραφέας ψάχνει για τον άλλον, για την άλλη, για το άλλο πρόσωπο που θα τον βοηθήσει, θα τον σπρώξει, θα τον ερεθίσει πραγματικά, ώστε αυτό το οποίο έχει μέσα στο μυαλό του, στο νου του, στην καρδιά του, στην ψυχή του, να το εξωτερικεύσει, να βγει το ποίημα. Αυτό το πρόσωπο, που μπορεί να είναι ο φίλος, να είναι η γυναίκα, να είναι ο οποιοσδήποτε ερώμενος, είναι η μούσα των αρχαίων. Ο αρχαίος επικαλείται τη μούσα.
άντρα μία έλεγε μούσα πολύτροπο. Την καλύτερη μούσα. Άρα και εδώ, στην περίπτωση του Γιώργη του Αναγνώστου, θα βρούμε πίσω ένα πρόσωπο, δεν ξέρω ποιο, ο ίδιος το ξέρει, που τον σπρώχνει, που τον οθεί στη δημιουργία. Από τα θνήσκοντα αστέρια. Να μένω εδώ, ανάμεσα στις ιστορίες των ανθρώπων. Να περπατώ με τρόμο κεφαλής στις θλίψεις του χαμένου αντιφέγγισμα. Να καταπίνω αστέρια ετυποθάνατα. Και ακόμη, απέναντι από το άλλο ποίημά του, ορίζοντας βαθύς σχεδόν μαύρος, μυρίζεις θάνατο. Οξύδωση βαριά, στα ρόπτρα της πύλης της χαλκόχρωης. Μέσα σε μια αναπόλυση να ταξιδεύεις, κρατώντας στα δυο σου χέρια έναν περίλυπο εσταυρωμένο.